Αυτό το βιβλίο το είχα στο μυαλό πολύ καιρό, επειδή έχω ασχοληθεί με όλες τις περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας. Έχω γράψει βιβλία για τον Μακεδονικό αγώνα, βουλγαρικές κατοχές, κατοχή, εμφύλιο κτλ. Μικρασία, 22, αλλά αυτό το κράταγα για τα 200 χρόνια. Και βγήκε καλό, γιατί για πρώτη φορά βγαίνει βιβλίο μετά τη δημοσίευση από τον Βακαλόπουλο του αρχείου του Παπά. Το 1980 είχε δημοσίευσει ο αείμνηστος καθηγητής του αρχείου του Παπά, και για πρώτη φορά ενσωματώνουμε την Επανάσταση στη Μακεδονία στην εν γέννη Επανάσταση του 21. Διότι δυστυχώς από τη Θεσσαλία και κάτω όχι μόνο δεν γνωρίζουν τον Εμμανουήλ Παπά, αλλά δεν γνωρίζουν ότι έγινε και Επανάσταση στη Μακεδονία. Είναι τραγικό βέβαια, αλλά δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου, και γι' αυτό δεν υπάρχει και βιβλιογραφία που να περιλαμβάνει μέσα και την Επανάσταση στη Μακεδονία. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική έκδοση και σήμερα περιμένω πολύ κόσμο, και είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν θα πρέπει να λείψει από τις βιβλιοθήκες κανενός δημοσιογράφου της πόλης, των Σερών, και κανενός εκπαιδευτικού του νομού Σερών. Για τον Εμμανουήλ Παπά θα πήγαινε και στην Ανταρκτική. Πιστεύω ότι είναι ένας από τους πλέον αδικημένους ήρωες της Ελληνικής Επαναστάσεως, αν όχι ο πιο αδικημένος. Είναι αυτός που κατεξοχήν αποδεικνύει η στάση του, η ζωή του και το μεγάλο κεφάλαιο που δαπάνησε για την Επανάσταση, ότι ο αγώνας δεν ήταν ταξικός, ήταν ολικός και πανεθνικός. Είναι αδικημένος, όπως είναι όλοι οι αδικημένοι οι Μακεδόνες ήρωες Επαναστάσεως. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα, δεν γνωρίζουν τίποτα για τον Εμμανουήλ Παπά, αλλά μήπως γνωρίζουν για το Φαρμάκι ή τον Ολύμπιο ή τους Λαζαίους, που και αυτοί πώς δώσανε και πόσα χρόνια πολεμούσανε. Πρέπει λοιπόν η ιστορία να ξαναγραφεί, και προσπάθειά μας είναι και εμάς, σαν αρχαίων πολιτισμού, και εδώ με τους φίλους, γι' αυτό είμαι και εδώ, να ξαναμπούν αυτά τα ονόματα στα σχολικά βιβλία. Γιατί αν δεν ξυπνήσουμε τα παιδιά να το μάθουν, να τα μάθουν τα παιδιά αυτά τα πράγματα, δεν έχουμε ελπίδα. Βρίσκομαι σήμερα εδώ για την παρουσίαση του βιβλίου του φίλου Βασίλη Κάρτσιου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την ιστορία της χώρας μας και επίσης αγαπάει τον τόπο του, τις Σέρες, τον τόπο καταγωγής του, και ακούραστα, σαν πραγματικός εργάτης της επιστήμης, ερευνά την ιστορία αυτή και την αναδεικνύει, φέρνοντας το φως και άγνωστα μέχρι τώρα τεκμήρια. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε και περήφανοι που ως Δήμος Εμμανουήλ Παπά βοηθήσαμε στο να εκδοθεί αυτό το βιβλίο, που είναι το επιστέγασμα προσπαθειών του Βασίλη του Κάρτσιου για πολλές δεκαετίες. Και είμαστε και ιδιαίτερως περήφανοι που ο συγγραφέας έλκει την καταγωγή του από το μόνιμο χωριό του Δήμου μας, τον Εμμανουήλ Παπά. Θεωρώ ότι ο Δήμος είχε δεσμευθεί ότι ένα σοβαρό κομμάτι της υποχρέωσής του προς τους συνδημότες του είναι, εκτός από το να παράσχει τα βασικά για να διαβιούν σε ένα Δήμο που δίνει μια αξιοπρέπεια, θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε την προσωπικότητα, το ήθος, τις αξίες του μεγάλου εθνικού μας ήρωα, του Εμμανουήλ Παπά. Διαχρονικά όλες οι δημοτικές αρχές πήγαν προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω όμως ότι τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες εντείνονται και όλοι μαζί στις Σέρες κατορθώνουμε μέρα με την ημέρα να βάζουμε στο πάνθεον των εθνικών ηρώων, όπως είναι ο Κολοκοτρώνης, ο Καρεσκάκης, ο Ανδρούτσος, για την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα, να βάζουμε στο κάδρο επιτέλους και τον Εμμανουήλ Παπά, γιατί η Επανάσταση στην Μακεδονία το 1821 αποτέλεσε την απαρχή στο να στεριώσει η Επανάσταση στη Ρούμελη και στο Μοριά, δημιουργώντας ένα ανάγχωμα προς τα Οθωμανικά στρατεύματα. Σας καλησπέριζουμε στην εκδήλωση της Κοινοφελούς Επιχείρησης για την προβολή του έργου του βιβλίου, δηλαδή της ιστορίας του Εμμανουήλ Παπά, του κυρίου Βασίλη Κάρτσιου. Από τη στιγμή που άνοιξαν οι εκδηλώσεις, είμαστε σε συνεχή και πυροτόδες προετοιμασίες, ώστε να γίνονται όσο γίνονται περισσότερες δράσεις και να φέρουμε τον κόσμο ξανά με επαφή με περισσότερες ενέργειες. Προς αυτή την κατεύθυνση στηρίζουμε και προβάλλουμε το έργο του κυρίου Κάρτσιου για τον αρχιστράτηγό μας, τον Εμμανουήλ Παπά, τη ζωντανή ιστορία του Δήμου μας, ώστε να είμαστε πιο κοντά τόσο στους ανθρώπους του Δήμου μας, αλλά όσο και στην ιστορία.